Κύριε Πρόεδρε, κανείς δεν υποστηρίζει να κλείσει η Βουλή. Αλλά είμαστε στην καρδιά του δεύτερου κύματος της πανδημίας και αντί για τα αναγκαία, αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να περνάει σωριδών αντιλαϊκά αντεργατικά νομοσχέδια, να τσακουρεύει ό,τι έχει απομείνει σε δικαιώματα και να αναπτύσσει αυταρχική και κατασταλτική πολιτική σε όσους διαμαρτύρονται. Γιατί αυταρχισμός είναι όταν μας λέτε πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση ότι έχετε έτοιμη τροπολογία για να την καταθέσετε την τελευταία στιγμή. Και γιατί όχι τώρα, για να μην γίνει συζήτηση και κυρίως να μην καλεστούν, να μην μιλήσουν φορείς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Όλο αυτό το διάστημα προπαγανδίζεται ότι με το νέο χωροταξικό πολεοδομικό θα λυθούν πληθώρα προβλημάτων που βασανίζουν δεκαετίες ακόμα και από την περίοδο του 1923, περίπου έναν αιώνα πριν. Υποστηρίζεται ακόμα ότι πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση για το περιβάλλον, για την ιδιοκτησία, για την ανάπτυξη. Εμείς λέμε καθαρά ότι είναι αντιπεριβαλλοντικό, σε βάρος κυρίως των δασικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ευνοεί τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας και κυρίως το τραπεζικό κεφάλαιο και την ανακεφαλοποίησή του συμπληρωματικά προς τον πτωχευτικό κώδικα και ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως τουριστικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου, στην ανάπτυξη της κερδοφορίας τους σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που κόπτεστε όλοι σας. Και ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Για εμάς κεντρικό ζήτημα που αποτελεί και πολιτικό ερώτημα είναι χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για ποιον? Για το κεφάλαιο ή για τις λαϊκές ανάγκες? Το αστικό κράτος χαράσει ορισμένους κατευθυντήριους άξονες ανάπτυξης, τις προσαρμόζει, τις εξυγχρονίζει κάθε φορά και προχωρά σε μέτρα πολιτικής που ευνοούν την καπιταλιστική κερδοφορία και τη διευρυμένη αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, η πολιτική υγιής, η οργάνωση του κοινωνικού χώρου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πλαίσιο των σχέσεων παραγωγής στις οποίες κινούνται οι νόμοι της αγοράς και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων με την εμπορευματοποίηση της γης. Συνεπώς, δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες οι τεχνοκρατικές διαδικασίες, αλλά στοχεύουν στην οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιλογές της άρχουσας τάξης. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το αν θα υπάρχει ή κάποιος νομοθετημένος σχεδιασμός, αλλά το ποιος αποφασίζει, με ποια κριτήρια και σε όφελος ποιου σχετικά με το χρόνο, το χώρο και τις προτεραιότητες χωροθέτησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Και τουλάχιστον σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, το λέει καθαρά και τόνιζε. Επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό κακοδαιμονίες πολλών ετών. Απλοποιούμε το καθεστώς των χρήσεων γης για να το κάνουμε φιλικότερες στις επενδύσεις. Τα λόγια σας λέω, δεν παραποιώ τίποτα. Ναι, αυτό κάνετε καθαρά. Σε βαθμό μάλιστα που να καταπατάτε και συνταγματικά άρθρα προστασίας του περιβάλλοντος για να θωρακίσετε και να εξυπηρετήσετε την κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών και κυρίως της τουριστικής βιομηχανίας. Η κριτική μας λοιπόν είναι από την πλευρά υπεράσπισης των λαϊκών αναγκών και όχι των αναγκών του κεφαλαίου. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο για την κερδοφόρα δράση του κεφαλαίου και το τονίζουμε σε βάρος του περιβάλλοντος και κυρίως των δασών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και σε βάρος της ποιότητας ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Η πράσινη οικονομία
που διαπερνά όλους τους κλάδους της οικονομίας, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λειτουργήσει ως ατμομηχανή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αν θέλετε, σαν διέξοδο στην τοποθέτηση υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θωρακίζοντας την όμως ταυτόχρονα από τον ανταγωνισμό με άλλα υπερρεαλιστικά κέντρα. Στις σημερινές λοιπόν συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής της αστικής τάξης για τη λεγόμενη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη εμφανίζεται μέσα από την προώθηση επιλογών και στο επίπεδο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτή η βασική πλευρά της ευρωενωσιακής πολιτικής συνδέεται οργανικά με την πολιτική χρήσεων γης στο πλαίσιο της χωρικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζεται από την πρημοδότηση χρήσεων γης και που αφορούν πράσινες επενδύσεις. Επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, ΑΕΠ κλπ. Την προώθηση της αντικατάστασης υποδομών με κριτήριο την ενεργειακή αποδοτικότητά τους. Τη σημαντική διευκόλυνση στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως λέτε. Την αξιοποίηση γης για οργανωμένη δόμηση και τουριστικές επενδύσεις. Στις σημερινές λοιπόν συνθήκες, η ανάγκη του μονοπωλιακού κεφαλαίου για αναζήτηση νέων πράσινων τομέων επιχειρηματικής δράσης με υψηλή κερδοφορία επιβάλλει ως βασικούς άξονες την πολιτική της αστικής τάξης και των κομμάτων της στα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού. Γι' αυτό εξάλλου αφήνεται ανέγγιχτες τις αντιλαϊκές εγκληματικές διατάξεις προηγούμενων νόμων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2016, του 2019 και κυρίως σε βάρος του Αιγιαλού και της παραλίας και εδώ δείχνει τη σύμπνοια που έχετε άσχετα αν εμφανιζόσαστε ότι διαφωνείτε. Είναι για να παγιδεύετε κόσμο. Συνολικά, λοιπόν, επιβάλλεται 4 άξονες που έχουν να κάνουν. Πρώτος, με τη διεύρυνση της ατομικής ιδιοκτησίας στη γη, παράλληλα με τη συγκέντρωση και οργάνωση της ιδιοκτησίας αυτής σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις και αρκετά άρθρα αυτό το εξασφαλίζουν. Δεύτερος άξονας, την επιτάχυση της εμπορευματοποίησης της κρατικής γης, κυρίως σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιουσίες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, που βεβαίως αυτά αποτελούν λαϊκή περιουσία. Τρίτος άξονας, την κατάργηση των όποιων περιορισμών υπάρχουν στις αλλαγές χρήσεων γης και την άμεση συνάρτησή τους με τα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων, με προτεραιότητα τις επενδύσεις στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη σε στεριά και θάλασσα. Τέταρτος, την επιτάχυνση των επενδύσεων στον κλάδο του χερσαίου αλλά και του θαλάσσιου τουρισμού. Λοιπόν, το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται σε αυτές τις κατευθύνσεις και σε αυτούς τους στόχους. Εντάσσεται επίσης και στο πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αφού αποτελεί έναν από τους άξονές του, που είναι η εφαρμογή των κανονισμών πολεοδομικού σχεδιασμού στα 4/5 της χώρας, διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις στην παροχή κινήτρων που σχετίζονται με τους φόρους και την εργασία, στη διευκόλυνση πρόσβασης σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και της χρηματοδότησης από κεφαλαιοαγορές για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό. Τα λόγια σας. Εξάλλου, από τη διατύπωση αυτή προκύπτει και το ζήτημα της διαμόρφωσης ειδικών οικονομικών ζωνών. Βλέπετε, είναι πιο σύνθετο το ζήτημα.
Το παρόν λοιπόν νομοσχέδιο με ξεκάθαρο τρόπο κάνει πρώτον οδηγεί σε συγκέντρωση της γης σε βάρος της μικρής λαϊκής ιδιοκτησίας με την άρση των παρεκκλήσεων. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο χωροθέτησης σε όφελος των μεγάλων ομίλων, σε τουρισμό, κατασκευές και άλλα. Το εξασφαλίζει μέσω του Συμβουλίου της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, η σύνθεση του οποίου και ο ρόλος του θα είναι προς όφελος των ομίλων. Θα τα πούμε στην κατάρθρο. Δεύτερον, εξασφαλίζει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε στεριά και θάλασσα θα υπηρετεί πιστά το κεφάλαιο και δεν θα παρεκκλίνει κάτω από πιέσεις, αντιδράσεις ή αντικρουόμενες διατάξεις. Τρίτον, το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αφισβητήσεων, αυτό που δημιουργείται, το ΚΕΣΙΧΟΦΑ, θα δημιουργείται για να γνωμοδοτεί σχετικά, θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα των χωρικών πλαισίων και σχεδίων όλων των κατηγοριών και επιπέδου προς το υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι βέβαια σχεδιασμένος κεντρικά στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, σε αυτό το πλαίσιο, περιοχές Natura, περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, αλλά και οικιστικές περιοχές, δεν προστατεύονται από παράγοντες που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον στους οποίους εναντιώνονται κάτοικοι και φορείς. Γενικότερα, προωθούνται ακόμα πιο πολύ η ταχύτητα και η ασφάλεια των επενδυτικών σχεδιασμών και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ενώ όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες είναι έξω, είναι για τα σκουπίδια. Πουθενά δεν αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Δηλαδή, πουθενά δεν διασφαλίζεται. Παραδείγματος χάρη, κατασκευή δημόσιων σχολείων. Έχουμε ανάγκη από πολλές σχολικές αίθουσες ή αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, αντισεισμικών και αντιπλημμυρικών έργων, κοινόχρηστων χώρων και ούτω καθεξής. Καμία πρόβλεψη για το πώς θα ικανοποιείται η ανάγκη λαϊκής στέγης. Όλα αυτά είναι στα αζήτητα του νομοσχεδίου, όπως και άλλων προηγούμενων νόμων, γιατί αυτά δεν είναι συμβατά με τις ανάγκες των μονοπωλίων. Πέμπτον, η συγκεντροποίηση της γης σε λίγα χέρια επιταχύνεται το τελευταίο διάστημα και με μια σειρά νόμων, όπως είναι ο πτωχευτικός κώδικας, οι δασικοί χάρτες και άλλα. Ενώ το παρόν νομοσχέδιο εντείνεται, αφού μπαίνουν περισσότερα εμπόδια στη δόμηση για μικροϊδιοκτήτες. Έτσι, ενώ προωθεί τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, στο όνομα δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος και της κατοικίας, την ίδια στιγμή ευνοεί την εκτός σχεδίου δόμηση από τους οργανωμένους υποδοχής, δηλαδή το τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο. Έκτον, σε όλα αυτά, εάν προσθέσουμε την εμπορευματοποίηση της κρατικής περιουσίας σε λιμάνια, αεροδρόμια, βουνά, παραλίες, δάση, δασικές εκτάσεις και άλλα που έχετε κάνει όλες οι κυβερνήσεις, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει τον χωρικό σχεδιασμό σε στεριά και θάλασσα στις ανάγκες και τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων και ξένων, με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, εξειδικεύει, διευκολύνει και ξεκαθαρίζει το επενδυτικό τοπίο. Αυτό κάνετε. Έβδομον, η επιδίωξη συσχέτισης των διαδικασιών του χωροταξικού σχεδιασμού με τα αναπτυξιακά σχέδια αποκαλύπτει την κυβερνητική πολιτική και στόχο, ώστε οι χρήσεις γης να υποτάσσονται ακόμα πιο αποτελεσματικά υπέρ των στρατηγικών επενδυτικών επιλογών. Όγδο, οι διατάξεις που αφορούν την οριοθέτηση των οικισμών πριν το 1923 νομιμοποιούν καταπατήσεις και παράνομες αλλαγές χρήσης και χαρακτήρα, κυρίως κρατικών δασών και δασικών εκτάσεων από το παράθυρο, που θα βγουν
και πάλι αντισυνταγματικές, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Ένατον, η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, που πολύ διαφημίζεται, θα λειτουργήσει υπέρ του κατασκευαστικού κεφαλαίου, θα οδηγήσει σε αλλίωση του χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών, αλλά και σε νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Δέκατον, προωθείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα. Εντέκατον, η πρόβλεψη για την εισαγωγή πιστοποιημένων ιδιωτών μηχανικών για την αξιολόγηση των χωρικών μελετών, για τη δίθεν υποβοήθηση της διοίκησης, οδηγεί σε παραπέρα ιδιωτικοποίηση του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ενώ με βάση το ότι οι χωρικές ρυθμίσεις επηρεάζουν καταλυτικά τις αξίες γης, θα διαμορφωθούν συνθήκες έντασης της εμπορευματοποίησης της γης και κερδοφορίας των εμπόρων γης και όλων των τμήματων των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις δομές. Δωδέκατον, η πρόβλεψη συγκεκριμένων χρόνων για τις ρημοτομικές απαλωτριώσεις, η διαφορετικά αυτοδίκαιη άρση των ρημοτομικών απαλωτριώσεων ευνοεί ιδιοκτήτες που θα εκβιάζουν για καλύτερους όρους απαλωτριώσεων. 13. Είναι απαράδεκτο ότι κτίρια που κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης θα δικαιούνται επιπλέον συντελεστή δόμησης. 14. Το πρόστιμο που θα πληρώνει κάποιος όταν υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο κτηματολόγιο θα εξαρτάται όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο καθυστέρησης. Άρα, σε βάρος λαϊκών στρωμάτων για την πρώτη κατοικία που μπορεί να μην δήλωσε λόγω οικονομικής αδυναμίας να πληρώσει το πρόστιμο. 15. Χαρακτηριστική είναι η επιτάχυση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού υπέρ του τουριστικού κεφαλαίου και μεγάλων ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσα να πω και άλλους λόγους, σταματάω εδώ, γιατί έχετε μια σειρά από εξουσιοδοτικές διατάξεις, διάφορα προεδρικά διατάγματα χρήσεων γης ή για την εξειδίκευση των νέων όρων για την εκτός σχεδίου δόμηση και μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις που προβλέπετε ότι θα εκδοθούν. Θα ολοκληρώσουν μια χωρική πολιτική, η πολιτική χρήσεων γης, σύμφωνα με την αστική στρατηγική, αυτή που θέλει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο ΣΕΤΕ, η Τραπεζική Όμιλη. Είναι ένα ακόμα λοιπόν νομοσχέδιο, αντιπεριβαλλοντικό, υπέρ του κεφαλαίου, γι' αυτό είναι αντιλαϊκό, εξυπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία, είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών και γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταψηφίζει.